Καλημέρα. Εάν θα ψηφίσετε στις φετινές ευρωεκλογές του 2024. Ναι. Είμαι δυσαρεστημένη με όλα αυτά που γίνονται. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Καθένας κοιτάει την πάρτη του. Λίγες μέρες πριν οδηγηθούμε στις κάλπες προκειμένου να ψηφίσουμε για τις ευρωεκλογές του 2024 την Κυριακή 9 Ιουνίου και πάμε να συνομιλήσουμε με πολίτες προκειμένου να τους κάνουμε κάποια ερωτήματα που αφοράν τις ευρωεκλογές. Μέρος δεύτερο. Πάμε να δούμε τι έχουν να μας πούνε. Εάν θα ψηφίσετε στις ευρωεκλογές του 2024. Θα ψηφίσουμε. Φυσικά και θα ψηφίσετε, ε. Πιθανότατα ναι. Πιθανότατα ναι. Εγώ όχι. Όχι, ε. Γιατί όχι. Δεν θέλω κανένα. Εννοείται ότι θα ψηφίσουμε και πρέπει να ψηφίσουμε όλοι γιατί είναι απαραίτητο. Δεν θα αφήσουμε τους άλλους να παίρνουν αποφάσεις για μας. Αυτό είναι το σκεπτικό. Δεν το έχω ψάξει ακόμα, αλλά ναι. Ναι, ναι. Εννοείται. Θα ψηφίσετε. Ναι. Ναι, θα ψηφίσω. Έχετε κάνει μελέτη προσώπων και κομμάτων? Θα είναι υποψήφια. Αντίστοιχα με τις εθνικές το ίδιο. Έχουμε καταλήξει. Όχι ακόμα, δεν έχω κάνει, πάντως σκοπεύω να κάνω. Κάτι έχω δει, εντάξει. Όχι μέχρι στιγμής. Όχι μέχρι στιγμής. Οπότε δεν έχετε κατασταλάξει κιόλας. Δεν έχω κατασταλάξει. Έχετε κάνει μελέτη προσώπων και κομμάτων? Ναι. Ναι. Έχω φτάσει σε μια απόφαση, νομίζω είναι σωστή. Σας τρομάζει η άνδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη? Είναι κάτι πολύ ενοχλητικό, θα έλεγα, ότι και θα πρέπει να προσεχτεί. Θα πρέπει κυρίως να δοθεί κάποια βάση σε κάποια θέματα τα οποία απασχολούν το ευρύ κοινό, όπως ας πούμε είναι το μεταναστευτικό, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη σας τρομάζει? Όχι καθόλου. Γενικό φαινόμενο που θα έπρεπε να επηρεάζει τον κόσμο. Φυσικά είναι δεδομένο μετά την κρίση, ξέρω εγώ, ότι ανεβαίνει παντού. Εξαρτάται ποια είναι το θέμα ακροδεξιά, γιατί είναι πάρα πολύ πλέον. Δεν είναι ένας-δύο. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Θεωρείτε ότι δεν είναι κάτι. Κοιτάξτε, δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα για να μπορώ να το απαντήσω σε αυτή την περίπτωση. Αρκετά. Αρκετά. Mm-hmm. Ενισχυτικό το φαινόμενο αυτό, ε. Mm-hmm. Σας τρομάζει η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη? Βεβαίως. Προφανώς. Νομίζω είναι το νούμερο ένα για αυτές τις ευρωεκλογές. Σε επίπεδο, ναι. Δυστυχώς, ναι. Πάρα πολύ. Γιατί αφήνουμε αυτούς να αποφασίζουν για μας. Θεωρείτε πως η Ελλάδα έχει ωφεληθεί από την ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Εγώ πιστεύω ότι μας έχει μπλέξει διάφορους περιπέτειες. Έχουμε εμπλακεί σε πολέμους με ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ευθύνη σαν χώρα. Δεν νομίζω ότι αποκτάμε, ότι συμφέρει τον ελληνικό λαό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέω ότι είμαι κατά της μιας ευρωπαϊκής ενοποίησης, μιας Ευρώπης των λαών. Αλλά η Ευρώπη των συμφερόντων δεν νομίζω ότι είναι για μας. Μερικώς ναι, όχι όμως όλα. Σε ποια θέματα θεωρείτε πως δεν έχει ωφεληθεί? Στην αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Καθένας κοιτάει την πάρτη του. Σε κάποια πράγματα, ναι, σε κάποια όχι. Σε κάποια όχι. Θεωρείτε πως η χώρα μας έχει ωφεληθεί από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, 100%. Ναι, σε γενικές γραμμές εννοείται πως έχουμε ωφεληθεί. Τρέχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, είμαστε ευρωπαϊκοί πολίτες και βλέπουμε ότι και οι υπόλοιποι στις χώρες της Ευρώπης που δεν είναι, ενώ οι γείτονες χώρες που δεν είναι στην Ευρώπη θέλουν να ενταχθούν, άρα δεν είναι τυχαίο. Προφανώς, δεδομένου ότι μπήκε σε ένα γκρουπ κρατών. Θα συμφωνήσω με το παιδί. Θα το επηρεάσει σε αρκετό βαθμό. Συμφωνείτε με το προλαλήσαντε? Πιστεύω ναι. Α, έχει ωφεληθεί. Τότε γιατί θα πάτε να ψηφίσετε? Είμαι δυσαρεστημένη με όλα αυτά που γίνονται. Πολύ δυσαρεστημένη. Για το λαό, όχι για το κράτος. Συνομιλήσαμε με πολίτες προκειμένου να τους θέσουμε το εξής ερώτημα. Εάν θα πάνε να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές του 2024. Πολλοί από αυτούς μας απάντησαν ναι και υποστηρίζουν πως η χώρα μας έχει ωφεληθεί από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν θα επισκεφτούν τις κάλπες για να δώσουν τη δική τους ψήφο και να στείλουν το δικό τους μήνυμα στην Ευρώπη. Τα πάντα όμως θα κριθούν την Κυριακή στις 9 Ιουνίου. Εσύ θα πας να ψηφίσεις?